Δεν λέει να σταματήσει η δημόσια αντιπαράθεση για το Γενικό Σύστημα Υγείας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, κόβει τη συζήτηση και ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρέμβαση που θα λιώνει την φιλοσοφία ενός συστήματος που ομόφωνα υιοθετήθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ΓΕΣΥ αποτελούσε οφειλόμενη υποχρέωση του κράτους που για δεκαετίες αρκείτο σε μελέτες και υποσχέσεις. Αποτελεί πλέον κατάκτηση του λαού και αυτήν την κατάκτηση δεν θα επιτρέψουμε ούτε να την αλλοιώσει ούτε να την καπηλεύσει. Ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και ημέρες σε εξέλιξη, μεταφέρεται στην Βουλή, αφού ο Μαρίνος Σιζόπουλος κατέθεσε ήδη 2 προτάσεις νομού για τροποποίηση του νομοσχεδίου. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να βοηθήσουμε, τους ασθενείς. Δεν είναι τους γιατρούς που θέλουμε, όπως κάποιοι προσπαθούν να προβάλλουν για να δικαιολογήσουν τα λάθη τα οποία έκαναν όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Ήδη σε δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε πως το κόμμα του δεν θα στηρίξει τις τροποποιήσεις, σε αντίθεση με τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, ο οποίος στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα ανέφερε πως οι προτάσεις θα τύχουν εξέτασης. Πρέπει ξανά όλοι μαζί να το υπερασπιστούμε απέναντι σε όσους επανέρχονται για να το ανατρέψουν. Μα για ποια φιλοσοφία του ΓΕΣΥ μιλούν? Δεν είναι το ΓΕΣΥ που ψήφισαν που εφαρμόζεται σήμερα. Ξεκινά το ξύλωμα ολόκληρο του Γενικού Συστήματος Υγείας. Άρα είναι καθαρά οι προθέσεις του κ. Σιζόπουλου. Ενδεχόμενη ψήφιση των τροποποιήσεων θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, επισημαίνει στον ΑΛΦΑ ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Αναμένουμε ότι μεγάλος αριθμός ειδικών ιατρών θα βγει από το ΓΕΣΥ. Δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος στη συνταγογράφηση είτε φαρμάκων είτε κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων. Σαν αποτέλεσμα θα υπάρχουν ανεξέλεκτη χρήση των πόρων του ΓΕΣΥ. Με αμύωτη ένταση συνεχίστηκε και σήμερα η κόντρα του Προέδρου της ΕΔΕΚ και του πρώην Υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη. Ο κύριος Σιζόπουλος κάλεσε σε δημόσια αντιπαράθεση επιχειρημάτων τον κύριο Παμπορίδη, με τον πρώην Υπουργό να ανταπαντά με γραπτή ανακοίνωση, στην οποία καταφέρεται κατά του Προέδρου της ΕΔΕΚ.